Μας είχε πει νωρίτερα ο Γιώργος ο Κοτσός, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Καρδίτσα, ότι έπρεπε να φύγει και να τον βγάζαμε όσο νωρίτερα γίνεται. Μετά μας είπε, οκ, θα παραμείνω, θα μας το εξηγήσει γιατί έγινε αυτό, δεν θα είμαστε στα παράθυρα, θα μπαινοβγαίνουμε γιατί μας μάτιασαν, ξέρω εγώ κύριε Κοτσέ, καλώς ήρθατε. Πώς πήγε η συζήτηση και η ψηφοφορία, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία? Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε, η καταμέτρηση μένει και ζήτησαν από τη Βουλή να είμαστε παρόντες και κατά την καταμέτρηση, μη τυχόν υπάρχει κάποιο λάθος ή κάποια διευκρίνηση που θα πρέπει να δοθεί από τον καθένα βουλευτή αναφορικά με την ψηφοφορία που έγινε, διότι είχε μια σχετική πολυπλοκότητα, μιας και υπήρχε ψηφοφορία και σε συγκεκριμένα σημεία και άρθρα που προτάθηκαν από το ένα ή το άλλο κόμμα. Λοιπόν, πάμε, επειδή δεν έχει βγει ακόμη. Αλλά από ό,τι διαφαίνεται, μάλλον πήγαν καλά τα πράγματα. Επειδή δεν έχει βγει ακόμη το αποτέλεσμα, πάμε να δούμε τι θα έχει περάσει. Θα χρειαστεί κάποιο χρόνο πάντως. Ποια είναι η παραγωγή νομοθετικού έργου σήμερα γύρω από το Σύνταγμά μας? Καταρχάς να πούμε ότι αυτή είναι η αναθεωρητική Βουλή. Αναθεώρηση του Συντάγματος γίνεται. Είναι το Σύνταγμα του 19, λοιπόν, εφ' εξής. Ακριβώς. Είναι το Σύνταγμα του 19 από σήμερα που θα είναι το Σύνταγμα πλέον της χώρας μας. Η προτείνουσα Βουλή ήταν η προηγούμενη Βουλή. Συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος ήρθαν για συζήτηση στη συγκεκριμένη βουλευτική περίοδο. Και αυτά, πάνω σε αυτά, εστιάστηκε το ενδιαφέρον και συζητήσαμε. Ένα από αυτά, και το κυρίαρχο, αν θέλετε, είναι ο νέος τρόπος εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, που επί της ουσίας δεν συμβαίνει τίποτα άλλο με αυτό που ίσχυε μέχρι πρότινος από το να αποσυνδέεται η εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών. Δεν δίνεται δηλαδή πλέον η δυνατότητα στις μειοψηφίες να αξιοποιούν ή να εκμεταλλεύονται την πρόβλεψη που υπήρχε προηγουμένως στο Σύνταγμα για αυξημένη πλειοψηφία στην εκλογή του Προέδρου Δημοκρατίας, προκειμένου να οδηγήσουν τη χώρα σε εκλογές. Κατά τα άλλα, ισχύει ό,τι ακριβώς ισχύει και στο προηγούμενο Σύνταγμα, με εξαίρεση ότι δεν θα μεσολαβούν πλέον εκλογές. Δηλαδή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αρχικά θα απαιτείται να έχει αυξημένη πλειοψηφία. Εάν αυτό δεν συμβεί, στη δεύτερη ψηφοφορία θα πρέπει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία επί των μελών του Κοινοβουλίου, που σημαίνει 150 συν μία ψήφη. Και αν δεν συμβεί αυτό και στην τρίτη ψηφοφορία, τότε θα πάμε στη σχετική πλειοψηφία. Μάλιστα. Εκτός από την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, τι άλλο ψηφίσατε σήμερα? Ένα άλλο πολύ σημαντικό κεφάλαιο, αν θέλετε, είναι η ψήφος των Ομογενών. Η ψήφος της Ομογένειας, όπου δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα πλέον στους Έλληνες της Ομογένειας να μπορούν να ψηφίζουν από το χώρο στον οποίο βρίσκονται. Εξάλλου, κύριε Πολίζο, για την Ελλάδα, που έχει μια πολύ μεγάλη διασπορά στα πέρατα της γης, είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας που για οποιονδήποτε λόγο αποφάσισαν κάποια στιγμή να επιλέξουν μια άλλη χώρα να ζήσουν, να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν την κυβέρνηση που θέλουν για τη χώρα μας, για την Ελλάδα μας, που είναι και χώρα τους, που είναι και πατρίδα τους, που είναι οι ρίζες τους. Νομίζω ότι είναι ένα τολμηρό βήμα, ένα τολμηρό βήμα που δίνει ίδια δικαιώματα, ίδιες ευκαιρίες, ίδια εκλογική διαδικασία πλέον και στους Έλληνες του εξωτερικού. Ωραία. Να σας σημείο πω εκεί, χωρίς να έχετε, όπως λέτε, τα αποτελέσματα της καταμέτρησης, προκύπτει ότι είχαμε αυτή την ευρύτατη πλειοψηφία που εκτιμούσαν κατά όλοι. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην αρμόδια επιτροπή, διαφάνηκε ότι ναι, υπάρχει η δυνατότητα αυτό το άρθρο να περάσει και μάλιστα χωρίς πρόβλημα. Και θα έλεγα μια μεγάλη κατάκτηση και για την Ελλάδα και για τον κοινοβουλευτισμό, αλλά κυρίως για τους Έλληνες της Διασποράς. Για τους Έλληνες που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού. Δεν πρέπει να τους ξεχωρίζουμε, δεν πρέπει να τους αγνοούμε και κυρίως δεν πρέπει να τους θυμόμαστε μόνο όταν τους έχουμε ανάγκη. Θα πρέπει διαρκώς και αδιαλείπτως να έχουν τα ίδια δικαιώματα όπως έχουν και τις ίδιες υποχρεώσεις με όλους τους άλλους Έλληνες. Μάλιστα. Τι άλλο πέρασε σήμερα? Ένα άλλο επίσης σημαντικό ζήτημα είναι η διασφάλιση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, που έχει να κάνει με την διασφάλιση για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ούτως ώστε να μπορούν να διαβιούν με τους καλύτερους δυνατούς όρους, διασφαλίζοντας ένα κατώτατο ελάχιστο εισόδημα, που επίσης θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Επίσης έχει να κάνει και με τις ανεξάρτητες αρχές, όπου διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, αδέσμευτη και μη κατευθύνουσα από την κεντρική κυβέρνηση ή, αν θέλετε, από την εκάστοτε πλειοψηφία, διαδικασία και λειτουργία τους. Θεωρώ ότι είναι διαδικασίες, ότι είναι μέτρα που κάνουν βήματα μπροστά και να μην ξεχνάμε ότι η συνταγματική αναθεώρηση είναι μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία, η οποία συμβαίνει κάθε 10 χρόνια. Και οφείλω να αναγνωρίσω ότι ήμουν εξαιρετικά τυχερός που από την πρώτη χρονιά που είμαι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είχα την ευκαιρία να ζήσω μια τέτοια διαδικασία. Μάλιστα. Είναι καλή ευχή να σας ευχηθούμε να την ζήσετε και μετά από 10 χρόνια. Νομίζω ότι είναι μια καλή ευχή. Μάλιστα. Να την κάνετε με την καρδιά σας. Θα την κάνω με την καρδιά μου και από την καρδιά μου. Λοιπόν, ελάτε να δούμε όμως και τα υπόλοιπα, γιατί διαβάζω δηλώσεις του κυρίου Δένδια ότι θα θωρακίσουμε τα σύνορά μας. Η Ελλάδα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Την ίδια στιγμή που μας ανακοινώνει η κυβέρνηση ότι σε μια μέρα χθες μπήκαν 700 άνθρωποι. Είστε κυβέρνηση που ξεπερνά τους 4,5 μήνες. Ή είμαστε ξέφραγο αμπέλι ή κάποια στιγμή στο μέλλον, αφού μας έρθουν κάποιες χιλιάδες ακόμη, θα θωρακίσουμε τα σύνορά μας. 4,5 μήνες δεν έχετε βρει ακόμη τον τρόπο να τα θωρακίσετε τα σύνορά μας. Όπως ακριβώς είπατε, είμαστε μόλις 4,5 μηνών κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι μόλις. Συγγνώμη, κύριε Κότσε. Δεν είναι, γιατί εσείς βγαίνετε με τα ρατατζούμ για την οικονομία και δεν έχετε ούτε ένα παράσημο φορέσει. Όχι, δεν έχετε φορέσει ούτε ένα παράσημο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Είναι παταγώδης η αποτυχία της κυβέρνησής σας. Αν θα μου επιτρέψετε, θα σας απαντούσα. Ξέρω ότι σας στενοχωρώ που σας το λέω, αλλά δεν έχετε να μας πείτε κάτι. Η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Είναι συγκεκριμένη και είναι αυτή που περιγράφεται, ότι πάρα πολλοί μετανάστες πλέον εισέρχονται στη χώρα μας ως ένα ευρύτερο γεωπολιτικό παιχνίδι που ξεκινάει κυρίως από την Τουρκία και μια εξαγωγή των εσωτερικών ζητημάτων. Και εμείς το παρακούμε. Συγγνώμη τώρα, γιατί θα με τρελάνετε. Ναι, τα έχουμε ξανακούσει όλα τα χρόνια που έχουμε μεταναστευτικό προσφυγικό για τους κακούς Τούρκους που μας στέλνουν εδώ. Ακούμε. Ο ουρανός ρίχνει μόνο βροχή. Ούτε μετανάστες, ούτε δεινά στον τόπο. Οπότε αυτοί δεν πέφτουν από το πουθενά. Τους αφήνουν λοιπόν οι Τούρκοι και εμείς απλώς τους υποδεχόμαστε, μας λέτε. Τους υποδεχόμαστε κατά κύριο λόγο στα θαλάσσια σύνορά μας, ναι, όπου ξέρετε ποια είναι η τακτική τους. Μόλις φτάσουν στα ελληνικά σύνορα, συνήθως τρυπάνε τη βάρκα τους, πέφτουν μέσα στο νερό και δεν μπορεί η Ελλάδα, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ευαγγελίζεται τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, τον ανθρωπισμό, την αλληλεγγύη, τη συμπάθεια, να τους αφήσει αυτούς τους ανθρώπους μέσα καλά, στο νερό να θαλασσοποιούνται. Μα τώρα να σας πω, είναι τελειωμένες αυτές οι συζήτησεις στην κοινωνία μας. Προφανώς δεν θα τους πνίξουμε τους ανθρώπους. Αν μου επιτρέψετε ένα λεπτό, θα δώσω την απάντηση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από την ώρα που υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυναμική εξαγωγής μεταναστών από την Τουρκία, που θα πρέπει να σας θυμίσω ότι εκεί φιλοξενούνται πάνω από 3.900.000 πρόσφυγες και λαθρομετανάστες ή μετανάστες και πρόσφυγες, τότε πραγματικά υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα που έχει να κάνει κυρίως με τα θαλάσσια σύνορά μας, που ξέρετε ούτε να φραγούν μπορούν, ούτε να θωρακιστούν μπορούν, παρά μόνο επιτρέπεται και υπάρχει η δυνατότητα της γρήγορης, αν θέλετε, το να καταλάβουμε γρήγορα πότε ξεκινά ένα σκάφος από την Τουρκία, να ενημερώνουμε το τουρκικό λιμενικό και να επαφίεται πλέον στο τουρκικό λιμενικό αν θα σταματήσει αυτή τη βάρκα που είναι φορτωμένη με πρόσφυγες ή μετανάστες πριν φτάσει στα ελληνικά σύνορα. Εκεί απαιτείται λοιπόν ταχύτητα. Υπάρχουν σκάφη αυτή τη στιγμή με θερμικές κάμερες που το διαβεβαιώνουν, που το εντοπίζουν. Δεν υπάρχει αντάλογη αντίδραση από την άλλη πλευρά. Και αν θέλετε, και μία κίνηση πολύ σημαντική ήταν αυτή που έκανε τις προηγούμενες ημέρες ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, όπου εκείνοι μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης δορίζουν 10 υπερσύγχρονα φουσκωτά σκάφη στην Ελλάδα, πλήρως εξοπλισμένα, προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση ενός ούτως ή άλλως εξαιρετικά δύσκολου προβλήματος. Ενός προβλήματος, κύριε Πολύζο, αγαπητέ μου, που δεν είναι ελληνοτουρκικό, αφήστε με λίγο όμως. Ναι. Αφήστε με να σας πω και εγώ δύο πράγματα. Επειδή όλοι γινόμαστε μικροί πρωθυπουργοί και για ώρες και για μια μέρα και υπουργοί, ενδεχομένως και στρατηγοί. Ξέρω, γι' αυτό σας λέω. Ενδεχομένως και στρατηγοί και ξέρουμε και τα επιχειρησιακά. Εγώ δεν θα μπω στα επιχειρησιακά. Στο πού, σε ποιο σημείο δηλαδή
θαλασσίων συνόρων μπορούμε να τους γυρίσουμε πίσω, πού μπορούμε να τους προλάβουμε. Έχουμε, ωστόσο, αν είχαμε ζήσει μαζί σε προηγούμενη ζωή και κάναμε πριν 60-70 χρόνια αυτή τη συζήτηση, δεν θα είχαμε τα ίδια τεχνικά μέσα. Άρα τα πράγματα έχουν διευκολυνθεί από την τεχνολογία. Εγώ δεν άκουσα, πέρα από οι καταγγελίες στο εσωτερικό, να έχουμε κάνει ένα διάβημα στους καλούς μας φίλους, τους Τούρκους, και να λέμε είστε απαράδεκτοι που μας στέλνετε φουρνιές. Το θέμα φουρνιές. Αυτό μην το λέτε. Έχετε δει και από τον κύριο Κουμουτσάκο, όταν επισκέφθηκε και είχε συνάντηση με τον ομόλογό του Τούρκο Υπουργό στην Τουρκία, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα δεν πρέπει να αγνοούμε, κύριε Πολύζο, ότι το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι ελληνοτουρκικό, είναι ευρωτουρκικό. Και θα πρέπει εδώ και η Ευρωπαϊκή Αν Ένωση... Αν εσείς δεν πείσατε τους Ευρωπαίους αυτούς 4,5 μήνες να αναλάβουν και εκείνοι τις ευθύνες τους ή να τρίξουν παραπάνω άλλο, τα δόντια στους Τούρκους, είναι ένα θέμα κι αυτό. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε κάθε ευκαιρία επαφής με ηγέτες είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε πρόσφατα στην διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Ζάγκρεπ, το θέτε μετεπετάσιος. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να σας επισημάνω ότι αλλάξαμε και το νομοθετικό πλαίσιο με βάση το οποίο πλέον θα δίνεται το άσυλο για να υπάρχει ταχύτατη αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, ούτως ώστε αυτοί που δεν δικαιούνται άσυλο να επιστρέφουν επίσης με γρήγορη διαδικασία και να επαναπροωθούνται προς τα πίσω. Επίσης, θα πρέπει να περάσει και το μήνυμα, και αυτό γίνεται και θα γίνει και άμεσα, ότι όσοι θα έρχονται θα μπαίνουν σε κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα. Τα ξέρουμε, μην επαναλάβουμε. Την έχουμε διδαχθεί αυτή την ύλη, την ξέρουμε καλά. Είναι τόση επανάληψη. Προσέξτε, μέχρι τώρα δεν συνέβαινε αυτό. Δεν συνέβαινε αυτό. Ακούστε με όμως, μια και δεν λέτε. Συνέβαινε. Εγώ ακούω μια νέα διατύπωση. Την άκουσα από τον Πρωθυπουργό πριν λίγες μέρες και από τον κύριο Γεωργιάδη χθες. Θα έρχονται αυτοί που εμείς θέλουμε. Εδώ είναι μπάτε σκύλια, λέστε. Θα μένουν στην Ελλάδα ή θα προχωρούν στην Ευρώπη, ναι, αυτοί που πληρούν τις διεθνείς συνθήκες. Εσείς καταγγέλατε την προηγούμενη κυβέρνηση. Όπως προβλέπει η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, θα επαναπροωθούνται ξανά προς τα πίσω. Καταγγέλατε την προηγούμενη κυβέρνηση ότι στα 4,5 χρόνια γύρισε πίσω μόνο 1.800. Ακριβώς. Ρώτησα εγώ έναν άλλο συνάδελφό σας και μου λέει δεν το ξέρω αυτό το στοιχείο, να το ρωτήσω και να σας το πω την επόμενη φορά. Αυτή είναι εσείς, η πραγματικότητα. 4,5 μήνες πόσους έχετε γυρίσει πίσω? Γυρίσατε 10 ανθρώπους. Με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, είναι αλήθεια ότι υπήρχε μια δυσκολία σε αυτό το ζήτημα. Γι' αυτό και το αλλάξαμε και πλέον θα γίνονται με ταχύτατους ρυθμούς οι διαδικασίες έκδοσης του ασύλου. Θα προσληφθεί, από ό,τι ακούσατε και από τον Πρωθυπουργό, επιπρόσθετο προσωπικό και για τη φύλαξη των συνόρων. Όλα είναι στη σφαίρα του ΘΑ όμως. Εγώ, για να είμαστε ταχύτατοι. Αναρωτιέμαι, δεν μπορούσατε να έχετε πάρει 5.000 ανθρώπους να ελέγχουν? Γιατί μαθαίνω για ότι... Για να είμαστε και ειλικρινείς όμως, είναι αλήθεια ότι η διαδικασία έκδοσης του ασύλου, ικανοποιώντας και τις διεθνείς συνθήκες, δεν είναι απλή διαδικασία. Βέβαια, οφείλουμε να γίνουμε πιο γρήγοροι και ταυτόχρονα να περάσει το μήνυμα προς την απέναντι πλευρά, αλλά και προς τους ίδιους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ότι αν αποφασίσουν να έρθουν στην Ελλάδα, δεν θα κυκλοφορούν ελεύθεροι. Θα εντάσσονται μέσα σε ένα κλειστό προαναχωρησιακό κέντρο. Εκεί θα αξιολογούνται με βάση το τι προφίλ έχουν, αν έχουν προφίλ προσφυγικό, αν έχουν προφίλ μεταναστευτικό, και αναλόγως θα χειρίζεται η κάθε περίπτωση. Γιατί μέχρι τώρα τι είχαμε, κύριε Πολύζο? Μια αντίληψη ότι η Ελλάδα έχει ανοιχτά σύνορα, την πολιτική των ανοιχτών σύνορων, αν θέλετε. Η Ελλάδα για τον Πρωθυπουργό, τον πρώην Πρωθυπουργό, δεν είχε θαλάσσια σύνορα. Με αποτέλεσμα να έχει υπερδιωγγωθεί αυτή η ελπίδα, αυτή η προσδοκία, αυτή η διάθεση, αν θέλετε να το πω, των ανθρώπων που θέλουν να περάσουν στην Ευρώπη αξιοποιώντας τη δίωδο της Ελλάδος. Αυτό θα σταματήσει και προς αυτή την κατεύθυνση είμαστε αποφασισμένοι και ως κυβέρνηση και ως Νέα Δημοκρατία να δουλέψουμε σκληρά, γιατί είναι πραγματικά ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Ένα σοβαρότατο πρόβλημα που αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, το σύνολο της Ελλάδος και θα έλεγα εγώ και το σύνολο της Ευρώπης. Ναι. Εντάξει, αλλά αυτά θα άξιζε να τα λέτε ενώπιον ακροατηρίου που έρχεται από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Γιατί εκείνοι έχουν ζήσει στο πετσί τους. Τι σημαίνει, το έχουν ζήσει, όχι στο να έχεις μετανάστες και πρόσφυγες, δήμαρχος... να τους έχεις αυτές τις άθλιες συνθήκες και εκείνοι να βρίσκουν ή να προσπαθούν να βρουν τρόπους να έχουν μια καλύτερη ζωή. Έτσι. Ξέρετε, υπήρχε η αντίληψη μέχρι πρώτης ότι αν φτάσουμε στην Ελλάδα τα υπόλοιπα λύνονται. Πλέον δεν θα είναι έτσι. Δεν θα υπάρχει αυτή η αντίληψη και αυτό το μήνυμα θα πρέπει να περάσει και στους λαθροδιακινητές, που είναι ένα τεράστιο ζήτημα,
και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις που και εκεί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, χωρίς να παραγνωρίζουμε ότι υπάρχουν και μη κυβερνητικές οργανώσεις που κάνουν σοβαρότατο ανθρωπιστικό έργο, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να περάσει αυτό το μήνυμα και προς την αντίπερα όχθη του Αιγαίου, εννοώ την Τουρκία, αλλά και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα είναι ένα κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί με βάση τις διεθνείς συνθήκες και κυρίως προστατεύει τα σύνορά της, τον λαό της και τους Έλληνες. Λοιπόν, αφού σας έστησα στον τοίχο κανονικότατα, θέλω να αναγνωρίσω ξέρετε, δύο κύριε πράγματα. Ότι αυτή την κουβέντα η μόνη την καλή καθημερινά... κίνηση που κάνατε ήταν αυτή που δημιουργήσατε για τα συνόδευτα παιδιά και η απαράδεκτη Ευρωπαίοι... Αφήστε τώρα. Να τα δούμε τα άλλα. Είπα στη σφαίρα του θα να είναι τα πάρουμε άλλα. Και τα άλλα με τη σειρά. Όχι, όχι. Ξανά. Είπαμε, τη διδαχτήκαμε αυτή την ύλη, τη μάθαμε. Ο νέος νόμος για την έκδοση του ασύλου και το πώς θα εκδίδεται απαράδεκτη... η επιτάχυνση των διαδικασιών δεν είναι προς τη σωστή και κατεύθυνση. Και η απαράδεκτη Ευρωπαίοι εταίροι μας δεν πήραν έστω 1.000 παιδιά από τα 4.000 που του ζήτησε ο Πρωθυπουργός. Αυτή είναι μια προσπάθεια διαρκής που κάνει ο Μητσοτάκης πάντως για να τους πείσει. Αλλά ότι πρέπει να νιώσουμε να ότι μας υπολογίζουν και εκείνοι λίγο, γιατί δεν νομίζω ότι αυτή η διαρκής άρνηση μας δείχνουν ότι μας υπολογίζουν πολύ. Σας ευχαριστώ. Πάντως, να μην έχετε την αίσθηση ότι με στήσατε στον τοίχο, διότι αυτή την κουβέντα την κάνω καθημερινά με την τοπική μου κοινωνία, με την κοινωνία προφανέστατα των πολιτών, διότι πραγματικά είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το σύνολο της Ελλάδος. Είναι ένα καυτό πρόβλημα, ένα τεράστιο ζήτημα που απαιτείται να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένη στρατηγική, με αποφασιστικότητα και κυρίως με πειθό. Με πειθό προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ορθά είπατε μέχρι στιγμής έχει κλειστά αυτιά. Με πειθό προς την πλευρά της Τουρκίας και με πειθό απέναντι εγώ δεν σε λέω που να γίνουμε για της Ελλάδος να περάσουν στην Ευρώπη. Εγώ δεν θα ήθελα κανέναν πολιτικό μας, ειδικά από τους κυβερνώντες, γιατί εκείνοι διαχειρίζονται τα πράγματα, σε στυλ Σαλβίνη, αλλά προφανώς πρέπει να φωνάξουμε περισσότερο για να μας ακούσουν οι Ευρωπαίοι. Να είστε καλά, είναι κύριε Κοτσέ. Είναι ένα λεπτό ζήτημα που δεν, έχω που χρόνο... δεν μπορείς όταν βλέπεις έναν να θαλασσοπνίγεται στα όρια στα όρια Τουρκίας και Ελλάδος μέσα στο πέλαγος, να τον αφήσεις έρμεο της τύχης του. Αναγκαστικά, μέσα στο πλαίσιο και του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης, αλλά και των κανόνων του διεθνούς δικαίου, επιβάλλεται να τον σώσεις. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει άμεσα να εξεταστεί το προφίλ του και αν δικαιούται προστασία βάσει των διεθνών συνθήκων να την έχει, αν δεν ωραία δικαιούται να ευχαριστούμε θερμά προωθηθεί προς τα πίσω.